Καλησπέρα από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, είσαι εδώ που πριν λίγο ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και κατέκτησε και μαθηματικά το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Είναι ακόμα μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Έχουμε κοντά μας τον κόουτς του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Πέδρο Μαρτίνς, και φυσικά τη Μαρίνα Τσαλή για την μετάφραση. Έχουμε συγκεντρώσει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία. Ο Σπύρος Γρομιτσάρης από τη Sport Day αρχικά ρωτάει πώς φαντάζεται τον Ολυμπιακό σε ακριβώς ένα χρόνο από τώρα. Como se imagina o Olympiaco se en un año. Próximo ano. Certamente é o próximo ano. A conquistar um novo título e com os nossos adeptos. É isso que eu desejo. Que estejamos daqui a um ano toda a gente bem e que as nossas vidas voltem rapidamente à normalidade. Να κατακτούμε ακόμα έναν τίτλο με ένα γήπεδο γεμάτο φιλάθλους. Αυτό που θέλουμε είναι πολύ γρήγορα οι ζωές μας να επανέλθουν στην κανονικότητα και το γήπεδο να γεμίσει. Δεύτερος κύριος ερώτησης. Το μυστικό της ομάδας είναι ότι δυσκολεύεται κανένας να βρει έναν MVP. Είναι muito difícil encontrar um jogador mais valioso para um MVP para esta temporada. Eu ano passado também disse o mesmo, acho que o MVP é a equipa, é toda a gente trabalha no Olympiacos, porque nós realmente somos uma família. E se nós demonstramos dia a dia com jogos, com aparições, é perfeitamente visível para toda a gente que de facto nós temos, além de grandes profissionais, estamos muito unidos e tornamos este Olympiacos uma família. Πραγματικά το ίδιο πράγμα είχαμε πει και πέρσι. Ο MVP του πρωταθλήματος είναι η ομάδα όπως και πέρσι, γιατί είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ ενωμένη. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν για τον Ολυμπιακό, είναι πραγματικά μια ενωμένη οικογένεια. Παίζουν και δουλεύουν ο ένας για τον άλλον και έχουμε καταφέρει να κάνουμε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, γιατί είμαστε μια πάρα πολύ ενωμένη και δεμένη οικογένεια. Ο Νίκος Καλημίσης από τον πρωταθλητή, πώς σχολιάζει πως η ομάδα έχει πάντα τον τρόπο να αντιδράει εις βάρος της όταν δέχεται με πέναλτι, το έκανε με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπάσκετ και με τον Άρη. En todos los juegos que hemos recibido goles con penaltis contra Panathinaikos, contra Aris y contra Paz, hemos reagido como puedes hacer eso. Se me perguntarem se é muitos penaltis, eu também devo reconhecer que é muitos penaltis, mas uma equipa que joga como nós, muito no risco, em pressão alta, contra blocos muito baixos, às vezes estamos sujeitos a isto. Mas é este futebol que nós queremos para o Olympiacos, é isto que está a dar resultado, é isto que os nossos adeptos gostam e, portanto, não vamos mudar. E o facto de virarmos os jogos tem a ver com a força desta equipa. Esta equipa já há muitos meses, meses atrás de meses, dá sempre grandes respostas em momentos difíceis, momentos complicados. É o fruto, de facto, além da supremacia que nós evidenciamos em campo, há também aqui muito, muito querer e muita força mental. Θα μπορούσε κανείς να πει πως έχουμε πραγματικά κάνει πολλά πέναλτι. Όμως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει ψηλά, παίζει με ψηλή πίεση απέναντι σε ομάδες οι οποίες αμήνονται πολύ κλειστά και γενικότερα πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο στο παιχνίδι του. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, αυτό είναι που κάνει το παιχνίδι μας ωραίο, αυτό είναι που αρέσει στους φιλάθλους μας και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε, παρόλο που πολλές φορές εμπεριέχει αυτό το ρίσκο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές εδώ και πολλούς μήνες πίσω αν κοιτάξουμε πως σε δύσκολες στιγμές, μέσα σε δύσκολα παιχνίδια και σε δύσκολες καταστάσεις καταφέρνει να αντιδράσει, γιατί πραγματικά παίρνει αυτό το ρίσκο, γιατί έχει την ικανότητα και τη βιότητα να μπορεί να γυρνάει τα αποτελέσματα και να αντιδράει όπως είπατε όταν τα πράγματα είναι εις βάρος μας. Ο Νίκος Γυρνάς ρωτάει ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και όταν είχε κατακτήσει μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους ομάδες, έλεγε συνεχώς ο κόουτς ότι υπάρχει κίνητρο γιατί δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα πλέον κατέκτησε και τον τίτλο. Ποιο είναι το κίνητρο που θα βρει για να μπορέσουν οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι? Siempre decía que el Olympiacos siempre tenía motivación de jugar, cuando tenía que jugar contra equipos grandes, tenía motivación porque todavía no había terminado nada, no habíamos ganado título. Ahora, ¿cuál es la motivación? Volto a dizê-lo, a imagem que nós temos ainda de seriedade no campeonato, ainda temos essa responsabilidade porque queremos vencer todos os jogos, a imagem do Olympiacos, quem veste esta camisola e é profissional tem que respeitar e dignificar sempre este grande clube. Estes fatores são mais que suficientes e temos a taça, queremos fazer mais pontos do que fizemos o ano passado e portanto é esse o caminho. Mas ainda bem que, faltando 7 jogos, nós já estamos nesta posição. É sinal de força e de grandeza.
mas nós vamos continuar a dignificar o Olympiacos e o campeonato grego, porque há muita coisa entre os segundos, os terceiros e quartos a disputar e, portanto, queremos dar essa imagem de seriedade. Γιατί πάντα ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάντα θέλει να δίνει μια καλή εικόνα, θέλει να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους του και πάντα το κίνητρο είναι να παίζουμε καλά. Ακόμα και αν τώρα έχουμε και πάρει το πρωτάθλημα, 7 αγωνιστικές πριν από τη λήξη της περίοδου, αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ μεγάλη αξία και πως τον τίτλο το κατακτήσαμε με πραγματική αξία γιατί είμαστε πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Όμως όποιος δουλεύει για τον Ολυμπιακό, όποιος παίζει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό θα πρέπει να τιμάει και να σέβεται τη φανέλα την οποία φοράει και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο για αυτή την ομάδα. Επίσης έχουν πάρα πολλά ακόμα να παιχτούν και μέχρι το τέλος της χρονιάς όσον αφορά τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη θέση. Και έτσι εμείς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα μας, να παίζουμε καλά παιχνίδια, να δίνουμε καλή εικόνα και επίσης έχουμε το κίνητρο του να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς από ό,τι μαζέψαμε πέρσι. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια ακόμα διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Καλό σας βράδυ.